Εδώ είναι ο Βασίλης και είναι η συγκέντρωση αυτή της ΛΑΕ και των υπόλοιπων. Βασίλης, ακούμε, είσαι στον αέρα. Μπουτονικό. Ναι, τρεις συντουντούκια. Δεν ακούει, δεν πειράζει. Πάντως παίρνουμε την εικόνα. Βλέπουμε και τις κλούβες εκεί στο βάθος. Φραγμός είναι, παραπάνω δεν πάνε. Από την αντιπολίτευση. Πάμε εδώ, υπάρχει ένταση. Ναι. Ο Βασίλης Κίτος είναι εκεί που είναι η συγκέντρωση της ΛΑΕ. Βασίλη, για πες μας, τι έχει συμβεί. Ακριβώς, Νίκο, έγινε μια προσπάθεια στο ύψος του αγάλματος του Κολοκοτρώνη να διασπάσουν οι κουκουλοφόροι που έχουν συγκεντρωθεί εδώ το μπλοκ της αστυνομίας και είχαμε χρήση δακρυγόνων εκτεταμένη. Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στο ύψος της οδού Σταδίου. Οι κλούβες που βλέπετε στο βάθος είναι ο φραγμός που υπάρχει, όπως και από την πλευρά της Πανεπιστημίου, για να μην μπορέσουν οι διαδηλωτές να κινηθούν προς το Σύνταγμα. Εδώ βρισκόμαστε στο σκληρό πυρήνα των διαδηλωτών, εξού και τα κάποια κράνη που διακρίνονται. Εμείς και βλέπουμε τώρα τη στιγμή αυτή των... η προσπάθεια των διαδηλωτών, των κουκουλοφόρων. Ναι, να θυμίσω λοιπόν ότι γίνεται η συγκέντρωση, η συγκέντρωση έχει επιτραπεί, απαγορεύεται η πορεία, γι' αυτό υπάρχει φραγμός. Προφανώς λοιπόν οι διαδηλωτές, ξαναλέω ότι εδώ εκεί... Εδώ βλέπουμε και βόμβες Μολότοφ. Όπα, για να δούμε το Βασίλη Ζωντανή εικόνα παρακαλώ. Βόμβες Μολότοφ, που ρίξανε. Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι καλό. Και δεν το είναι καλό. Το ίδιο συμβαίνει και από την πλευρά της Πανεπιστημίου. Όπα. Και δεν είναι το καθόλου ίδιο καλό. Συμβαίνει και από την πλευρά της Πανεπιστημίου. Και δεν είναι καλό, γιατί αυτές οι εικόνες θα ταξιδέψουν παντού. Έτσι. Τη λέγαμε, όχι, μιλούς. Έχουμε ένταση στο κέντρο της Αθήνας. Μικρό επεισόδια. Πέσανε κάποιος Μολότοφ. Ας ευχηθούμε, ας ελπίσουμε τα πράγματα να μείνουν εδώ. Να μην έχουμε κάτι άλλο, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε κάτι άλλο. Να μείνουν λοιπόν εδώ τα πράγματα. Είναι η συγκέντρωση αυτή που έχουν κάνει διάφορες οργανώσεις. Μην τη χρεώσουμε μόνο, επειδή είπα το τη ΛΑΕ, είναι το κόμμα το οποίο. Δεν πατάει ΛΑΕ Μολότοφ. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το διευκρινίζω. Άρα είναι μια συγκέντρωση που συμμετέχουν πολλοί, πολλές οργανώσεις, διάφοροι αλληλέγγυοι. Αρκετοί είναι αυτοί που είναι εκεί, οπότε δεν χρεώνεται κάπου. Έχουμε την ένταση, έχουν πέσει χημικά, έχουν πέσει και κάποιες Μολότοφ. Βασίλη, πόσος κόσμος είναι εκεί? Είναι γύρω, Νίκο, στα 800 άτομα, αλλά όπως βλέπετε είναι πολύ σκληρός πυρήνας, είναι πολλοί αντεξουσιαστές. Μάλιστα. Άρα τα επεισόδια προκαλούνται όχι από τα κόμματα, αντεξουσιαστές. Το λέω, όχι, είναι, ας τα διευκρινίσουμε και μία και δύο και τρεις φορές, δεν έχουν πάρει εξήγηση. Οπισθοχώρησαν. Εντάξει, έφτιαξαν την εικόνα που θέλανε. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων με τους διαδηλωτές τους οπισθοχώρησαν προς την Ομόνοια. Πίσω όμως απέμειναν ο σκληρός πυρήνας των αντιεξουσιαστών. Είναι αυτός που διακρίνεται μπροστά στις εικόνες μας. Το βλέπουμε, Βασίλη. Πες μας τώρα, η εικόνα είναι προς εκτόνωση ή όχι? Κάθε άλλο, Νίκο, και όλα δείχνουν πως θα έχουμε οχύρωση προς την πλευρά του Πολυτεχνείου. Δεν φαίνονται διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν έτσι το σκηνικό αυτό που δείχνει να έχει στηθεί εδώ και 10 περίπου λεπτά. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ένταση στο κέντρο της Αθήνας με κατάσταση η οποία παρά τα στοιχεία που παρακολουθούμε, κάποιες Μολότοφ, είναι ελεγχόμενη. Η Μέρη κάτι έχει να μας πει, για να δούμε και να δούμε εικόνα ίσως από τη Μέρη, την Καλουτσάκη από το τάμπλετ. Επειδή είπαμε πριν ότι θα κάνουν τα επεισόδια του Γύρου του Κόσμου, τον κάνουν ήδη. Εντάξει, αναμενόμενα πάντως. Τώρα μην τα μεγαλώσουμε. Βέβαια, ανάλογα και πώς θα πάει η νύχτα, γιατί θα μείνει και αύριο ο Μπαράκ Ομπάμα. Αλλά νομίζω ότι. Στον Πολυτεχνείο θα είναι, ρε παιδιά. Στον Πολυτεχνείο γίνεται κάτι τόσο. Θυμίζω πάντως ότι η ελληνική αστυνομία έχει πει ότι θα επιδείξει μηδενική ανοχή. Πάνω. Ανάλογη με τους συνταξιούχους πριν από ένα μήνα. Βασίλη, για πες μας. Γίνεται, Νίκο, ένα ανθρωποκυνηγητό αυτή την ώρα προς την πλατεία Κλαθμόνος. Ναι. Έχουμε πάλι χρήση δακρυγόνων και υπάρχει μια κατάσταση πανικού. Γιατί πάνω μας υπερίπταται το ελικόπτερο της αστυνομίας. Nice. Και με αποτέλεσμα ο αέρας που υπάρχει από τους έλικες να στροβιλίζει τα χημικά. Να μην τα αφήνει να... Αυτό σημαίνει ότι πετάει πολύ χαμηλά πρώτα απ' όλα το ελικόπτερο, έτσι. Και δεξιά. Πετάει πολύ χαμηλά το ελικόπτερο. Πετάει όχι τόσο όσο μπορούμε να φανταστούμε, βέβαια, έτσι.
εδώ στην Σταδίου και στην Αμερική, όταν περίπου 100 νεαροί συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς. Οι νεαροί ήταν από τον μπλοκ της Λαϊκής Ενότητας. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, περίπου 150 νεαροί με κράνη και καδρόνια έχουν βγει μπροστά, είναι στην αρχή της διαδήλωσης. Αναμένεται σε πολύ λίγο να κατευθυνθούν προς τους αστυνομικούς που τους περιμένουν στην κάθετο, στον δρόμο της Αμερικής και στη Σταδίου. Είναι περίπου 3.000 διαδηλωτές. 1.000 από αυτούς είναι διεξουσιαστές, βρίσκονται σε δύο σημεία της πορείας, στη μέση και στο τέλος. 1.000 διεξουσιαστές με κράνη, καδρόνια, κουκούλες, σακίδια μπήκαν ξαφνικά στην πορεία βγαίνοντας από τα Εξάρχεια. Έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μας είπαν πριν από λίγο. Έχουν συλλάβει αρκετό κόσμο με σακίδια όπου μετέφεραν Μολότοφ. Μέχρι στιγμής είχαμε αυτό το επεισόδιο πριν από λίγο και τώρα αναμένεται να δούμε τα υπόλοιπα μπλοκ που φτάνουν εδώ. Ποια θα είναι η αντίδρασή τους, αν θα αποχωρούν από τον πλαϊνό δρόμο ή αν θα συγκρούνται με τους αστυνομικούς. Μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος, κύριο Δημήτριο Κουτσούπα, συγκεντρώθηκαν στην Ομόνια αρκετός κόσμος και ανέβηκαν από την Πανεπιστημίου μέχρι τον μπλόκο, το φραγμό της αστυνομίας στην συμβολή της Πανεπιστημίου με την Αμερική. Μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας. Ωστόσο, δεν είχαμε το παραμικρό επεισόδιο. Υπήρχε και ισχυρή περιφρούρηση από το ΠΑΜΕ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φώναξαν συνθήματα και σιγά-σιγά τώρα το ΠΑΜΕ αποχωρεί. Κατευθύνονται πίσω προς την Ομόνια για να διαλυθούν ήσυχα. Δεν έγινε το παραμικρό επεισόδιο. Ολοκληρώνεται ειρηνικά η πορεία του ΠΑΜΕ. Να σε ευχαριστήσω, Κώστα Σαρικά.